Κάνε γονείς να δεις καλό στον Αντένα. Ξεκινήσαμε στον Αντένα, η σειρά θα έχει όμως περιορισμένη διάρκεια τελικά. Ο Αντένα ήταν λίγο, έχει άλλη αντίληψη περί των πραγμάτων, με την οποία διαφωνώ, αλλά δικό τους είναι το κανάλι, κάνουν τα αφεντικά ό,τι νομίζουν. Το κανάλι δεν την στήριξε, δεν του άρεσε σαν αποτέλεσμα, για ποιο λόγο τελικά κόβεται ουσιαστικά? Δεν ξέρω, τουλάχιστον μας λέγανε ότι τους άρεσε, αλλά σίγουρα δεν τη στήριξε. Βιάστηκαν πάρα πολύ. Στο τρίτο επεισόδιο ήταν η λυμμένη απόφαση και στο έκτο μας το ανακοίνωσαν και εμέσως κιόλας, ούτε καν μας ενημέρωσαν επισήμως. Ήρθε μέσω της παραγωγής η ανακοίνωση. Ποιος είναι ο τηλεοπτικός ρόλος που θα λέγατε ότι μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει ακόμα μπροστά πολλής δρόμος, ήταν σταθμός στην καριέρα σας? Κύριος σταθμός είναι ο πρώτος ρόλος που έπαιξε στο Είμαστε στον Αέρα, το Μίλτο, και δευτεροβόντως είναι ο Μπέκας. Έγραψε κυρίως όμως και λόγω των επαναλήψεων. Δηλαδή, αν παίζεται ένα πράγμα σε τόσες επαναλήψεις που πια είναι εξοντωτικό. Εντάξει, θα ήθελα να παρακαλώ τον Α να μην το παίζει συνέχεια. Δεν είναι ωραίο. Δέχτηκα, πώς το λένε, βολιδοσκόπηση, για να χρησιμοποιώ τον ίδιο όρο, και από άλλους χώρους, στους οποίους ούτε εδώ ούτε εκεί ανήκω πολιτικά. Αλλά εντάξει, τιμητικό είναι να σου λένε ότι σε προτιμούν για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, αλλά δεν πρόκειται να ασχοληθώ, γιατί είναι έξω από το πεδίο το δικό μου των ενδιαφέροντων. Υπήρξε όμως πρόταση, δηλαδή? Ναι, πρόταση, αφού δημοσιεύτηκε και μετά με πήραν. Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν επίσημη. Παλιότερα έχουν υπάρξει πολλοί και επίσημες προτάσεις και για τη Δημαρχία και για βουλευτή Λίγη, αλλά δεν είναι δημοσιογραφικό. Προτιμώ αυτά τα πράγματα που κάνουμε εδώ στο θέατρο, με τους άγαμους, καμιά ωραία ταινία. Αυτά είναι πιο ενδιαφέροντα για μένα. Μάλιστα.